Ξεκινώντας λοιπόν για το κάψιμο και μετά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή λίγο με τον καπνό και το κάπνισμα. Ο καπνός μας συντροφεύει από τα αρχαία χρόνια. Σχεδόν 1500 χρόνια τώρα υπάρχει αναφορές για χρήση του καπνού. Από τους Ινδιάνους της Αμερικής, όπου είχαν ανακαλύψει τη χαρά του καπνίσματος. Από το 1492, όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, έρχονται σε επαφή οι Ευρωπαίοι με το καπνό. Τον φέρνουν στην Ευρώπη, γύρω στο 1512-15, και από εκεί αρχίζει να γίνεται η κατανάλωση του καπνού στην Ευρώπη. Η διάδοση του όμως οφείλεται σε ένα τέχνασμα του Γάλλου πρεσβευτή που ήταν στην Πορτογαλία, του Νικότ, ο οποίος έκανε ένα δώρο στην Βασίλισσα Εκατερίνη των Μεδίκων στο Παρίσι, φύλλα καπνού για να αντιμετωπίσει τους πονοκεφάλους στους οποίους υπέφερε. Όντως, έγινε ο ευνοούμενος της Βασιλικής Αυλής, άρχισε να υπάρχει διάδοση του καπνού στη Βασιλική στο Παρίσι και σιγά σιγά να επεκτείνεται. Το κάπνισμα υπήρξε αρκετούς διώγμους και στη Ρωσία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Ιταλία, παπικές διαταγές του αφορίζαν κλπ. Παρ' όλα αυτά υπήρξε και συνέχισε να καπνίζουν. Δείγμα του αιτισμού τον οποίον κάνει. Μέχρι τον 19ο αιώνα περίπου καπνίζουν κυρίως οι αριστοκράτες, κατά κύριο λόγο, και καπνίζουν κυρίως πούρα και καπνοπίπας, ακατέργαστο καπνό. Από εκεί, από το 1880, τέλος του 19ου με αρχής του 20ου, με τη βιομηχανική επανάσταση και την άνοδο της μηχανικής, αρχίζουν και βιώνονται οι καπνοβιομηχανίες και αρχίζονται πια να παράγονται τα τσιγάρα, καταργασμένος πλέον καπνός, και μαζί με την ανακάλυψη των σπίρτων συμβάλλει πάρα πολύ στη διάδοση του καπνίσματος. Έτσι είναι πολύ εύκολο να έχει κάποιος μαζί του τσιγάρα και σπίρτα για να ανάψει. Εν συνεχεία, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η καπνοβιομηχανία προσφέρει αφιδώς τσιγάρα στους στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν το στρες του πολέμου, και το 1920 περίπου αρχίζει, μπαίνει στην μάχη και η διαφήμιση. Αρχίζει και διαφημίζεται το τσιγάρο έντονα σαν τρόπο ζωής που δείχνει ευεξία, που δείχνει καλή, όλα πάνε καλά. Οι γιατροί το διαφημίζουν, δάσκαλοι μαθαίνουν στα παιδιά στα σχολεία ποιος είναι ο σωστός τρόπος του καπνίσματος. Ναι, είναι αλήθεια. Πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με σύνεργα καπνίσματος για να μάθουν πώς να καπνίζουν καλά, διότι θεωρούσαν ότι προάγει την υγεία και την κοινωνική καταξίωση. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν και υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι μπορεί να δημιουργούνται και κάποια προβλήματα από τη χρήση του. Παθήσεις που ήταν σπάνιες, αρχίζουν και εμφανίζονται όλο μεγαλύτερη συχνότητα. Μέχρι που σήμερα πλέον ξέρουμε ότι το κάπνισμα προκαλεί διάφορες παθήσεις σε πολλά συστήματα και εμάς εδώ πέρα μας ενδιαφέρει το αναπνευστικό. Μιλώντας λοιπόν, και ξαναξεκινήσουμε την ομιλία μετά τώρα την ιστορία, για παθήσεις που προκαλεί το κάπνισμα στο αναπνευστικό, σε όλους μας πάει το μυαλό σε δύο-τρία πραγματάκια που είναι τα πιο κλασικά. Δηλαδή, στον καρκίνο του πνεύμονα, στη ΧΑΠ και στις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Προς Θεού, δεν προκαλεί το κάπνισμα λοιμώξεις αναπνευστικού, προδιαθέτει για να κάνει κάποιος μια λοιμώξη του αναπνευστικού. Για να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο. Σχετίζεται το κάπνισμα με τον καρκίνο του πνεύμονα? Πιθανές είναι νόσος αγνώστου αιτιολογίας ο καρκίνος. Πιθανές αιτίες που το προσυσχετίζονται με την εμφάνισή του είναι αυτές τις οποίες βλέπετε. Περιβαλλοντολογική αίτηση. Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε διάφορα επικίνδυνα επαγγέλματα, αμίαντο, όπως είναι πυρίτιο, ράδιο, έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στον καρκίνο. Κληρονομικότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κληρονομική συσχέτιση, που σημαίνει ότι όταν άνθρωποι της ίδιας οικογένειας βρεθούν στις ίδιες συνθήκες, πιθανόν θα αναπτύξουν, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν την ίδια νόσο. Η ηλικία
σαφέστατα, όσο μεγαλώνουμε, τόσο και είμαστε πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιος κακοήθεια. Η ακτινοβολία, σίγουρη αιτία, συσχετίζεται πάρα πολύ με τον καρκίνο του πνεύμονα. Και πάμε στο κυριότερο, που είναι το κάπνισμα και ο τρόπος ζωής. Σχετίζεται το κάπνισμα με τον καρκίνο? Ναι, γιατί 20 φορές περισσότερο κίνδυνο έχει ο καπνιστής σε σχέση με το μη καπνιστή. Ακόμα και ο πρώην καπνιστής, όταν λέμε πρώην καπνιστή, να έχουν περάσει περίπου 13 ή τώρα 15 έτη, παραμένει σε διπλάσεις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου του πνεύμονα έναντι ενός μη καπνιστή. Σημαντική σταθμή. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα είναι σπάνιο πράγμα ο καρκίνος. Το 1910 αναφέρεται ο Όσνερ ότι παρακολούθησε νεκροτομή ενός ασθενού με καρκίνο πνεύμονα, που ήταν τόσο σπάνια περίπτωση που κάλεσε τους φοιτητές του να το δει. Τα επόμενα περιστατικά ήταν περίπου μετά από 17 με 20 χρόνια. Το 1950 όμως γίνεται η πρώτη τεκμηριωμένη συσχέτιση του καρκίνου του πνεύμονα με το κάπνισμα. Και πώς γίνεται αυτό? Ο Ρίτσαρντ Ντόλ είναι γιατρός και ο Χίλ είναι στατιστικολόγος και ερευνούν για ποιο λόγο είναι αυξημένος, έχει αυξηθεί ο καρκίνος του πνεύμονα. Ο Ντόλ πιστεύει ότι οφείλεται κυρίως στην εθανόλη, στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, στον αμύαντο και στην ασφαλτόστρωση και δεν ασχολείται καθόλου με το τσιγάρο. Από τις μελέτες όμως που κάνουν την παρακολούθηση αυτών των ασθενών, βλέπουν τελικά το πιο συχνό αίτιο είναι το τσιγάρο. Και αρχίζουν και συσχετίζουν το κάπνισμα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Από τότε πολλές μελέτες γίνονται. Το 64 η Γενική Χειρουργική στην Αμερική λέει ότι το κάπνισμα βλάπτει και θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια διακοπής ή καλύτερα μη έναρξης. Ό,τι ισχύει και σήμερα. Κοιτάξτε και αυτό εδώ πέρα, που είναι κάποιες επιδημιολογικές μελέτες. Βλέπετε ότι όσο αυξάνει η καπνιστική συνήθεια από το 1920, με διαφορά περίπου μια 20ετία που πρέπει να αποτυπωθεί η νόσος, αρχίζει και αυξάνεται και ακολουθεί παράλληλη πορεία και ο καρκίνος του πνεύμονα. Αυτό είναι οι άντρες, αυτό είναι οι γυναίκες. Βλέπετε, οι γυναίκες ξεκινάνε το τσιγάρο πιο αργά την καπνιστική συνήθεια και πιο αργά εμφανίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα. Ελληνικά στοιχεία. Ευρωπαϊκή Ένωση. 1972-2007. Ο καρκίνος του πνεύμονα κάνει μια μικρή κάμψη στους άντρες, αλλά στις γυναίκες συνεχίζει. Καρκίνος. Συνολικά περιστατικά. Νέες περιπτώσεις το 2020. 1.237.588.000 στις γυναίκες, 1.444.909 νέες περιπτώσεις στους άντρες. Πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, μαστού. Πιο συχνός καρκίνος στους άντρες, προστάτης. Ο πνεύμονας είναι στο 9,1 για τις γυναίκες και στο 14,2 των καινούργιων περιστατικών στους άντρες. Νέες περιπτώσεις καρκίνου στην Ελλάδα και του συνόλου των καρκίνων. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν τους άντρες. Πρώτος ο καρκίνος του πνεύμονα. Ακολουθείται το καρκίνο του προστάτη. Ουροδόκο κύστεως παχαίος εταίρου. Στις γυναίκες είναι ο πρώτος ο μαστός, το έντερο και με συνεχεία ο πνεύμονας. Τα ποσοστά στους άντρες είναι το 19,2 των νέων περιπτώσεων. Στις γυναίκες το 8%. Κοιτάξτε όμως λίγο τη θνησιμότητα. Εδώ στους άντρες έχουμε ένα ποσοστό που είναι 30% των θανάτων και στις γυναίκες 13,1%. Βλέπετε ότι ο καρκίνος του προστάτη, λόγω χάρη, είναι εδώ. Και ο καρκίνος του πνεύμονα είναι εδώ. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει εδώ, αλλά έχει ξεπεράσει το έντερο και εδώ είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Αν κοιτάξουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία έτσι, για τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, θα δούμε λοιπόν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα
είναι έκτος. Έκτος, δεν μιλάμε για συνολικά από θανάτους από καρκίνο. Μιλάμε μόνο για τον καρκίνο του πνεύμανα. Είναι έκτος. Είναι ο κύριος καρκίνος που πεθαίνει ο κόσμος. Συμπτώματα. Συμπτώματα του καρκίνου. Του καρκίνου του πνεύμανα. Σιωπηλός δολοφόνος. Στην κυριολεξία. Αυτός ο καρκίνος και ο καρκίνος του ύπατος είναι καρκίνοι που μας δίνουν συμπτώματα όταν έχει προχωρήσει η νόσος. Τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζει ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο φύγας, ο οποίος είναι νεοεμφανιστής ή επιδεινώνει αυτό που υπάρχει, η δύσπνοια, η αιμόπτυση, η ανορεξία, απώλεια βάρους, αδιαθεσία, πόνος σε θώρακα, σε πλάτη, σε χέρι, βράχνιασμα, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού, παρενοπλασματικά σύνδρομα, σύνδρομα νοκυλής, σύνδρομα χώρα. Αυτά περιγράφονται ως συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα. Όμως, αυτά που είναι τα πιο συχνά, τα πρώτα, εμφανίζονται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να τα θεωρήσει κάποιος ότι άμα έχει βήχα ή δύσπνοια, ότι θα ψάξουμε τον πρώτο καρκίνο. Η αιμόπτυση βέβαια έχει μια ισχυρότερη συσχέτιση. Εκεί θα ψάξεις λίγο πιο ειδικά, κάποιες πιο ειδικές περιπτώσεις. Η ανορεξία, η κόπωση, η αδιαθεσία και η απώλεια βάρους, και αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να ψαχνούν, αλλά δεν είναι ειδικά. Ο πόνος σε θώρακα, σε ώμο, σε πλάτη και σε βράχνιασμα, δυστυχώς σχετίζονται με πιο προχωρημένη νόσο. Έχει ξεφύγει πια από την τοπική του θέση, από εκεί που αναπτύχθηκε αρχικά. Τα παρενοπλασματικά σύνδρομα μπορεί να εμφανιστούν και πριν τη διάγνωση του καρκίνου, να προηγούνται. Το σύνδρομο ανοπλής και το χόνερα θα σας τα δείξω, είναι πιο ειδικά. Ένα 50% των ασθενών που διαγνώσκονται με ένα σύμπτωμα κατά τη διάγνωση. Ένα 10% είναι συμπτωματική κατά τη διάγνωση. Είναι η πιο τυχαίοι, διαγνώσκονται κατά τη διερεύνηση όλου του προβλήματος. Το βρήκαμε εντελώς τυχαία. Ένα 16% με καινούργιες μελέτες, ένα 19% ανοιχνεύονται σε αρχικό στάδιο, τοπική νόσος. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Ένα στους 5 με τις καινούργιες μπορεί να ανοιχνευτεί σε αρχικό στάδιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε μερικές εικόνες. Πληθωδακτήλια, προς Θεού. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πληθωδακτήλια έχει καρκίνο του πνεύμονα. Το ξεκαθαρίσουμε. Παρουσιάζεται σε καρκίνο του πνεύμονα, αλλά παρουσιάζεται και σε άλλες καταστάσεις. Υπάρχει και οικογενή μορφή, υπάρχουν και σε χρόνιες πνευμονοπάθειες, σε βροχεκτασίες. Δεν είναι ειδικό σημείο, αλλά παρουσιάζεται και στην κακοήθεια του πνεύμονα. Σύνδρομο ανοκύλης. Κούσινγκ. Παρασυντονιστές προσωπείο. Και το σύνδρομο Χόρνερ, το οποίο δεν το βλέπω εδώ πέρα, με τη μύση, κάπου χάθηκε η εικόνα, αλλά έχει και το σύνδρομο μύση που έχει ετερόπλευρο μύση, ανιδρωσία και βλεφαρόπτωση. Αυτό είναι το σημαντικό που ψάχνουμε τον καρκίνο όσο γίνεται πιο νωρίς, γιατί είναι τα ποσοστά επιβίωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο κατεβαίνει η νόσος, τόσο μειώνεται δραματικά η επιβίωση. Παρά τις νέες θεραπείες. Εντάξει. Γίνεται προληπτικό έλεγχο για το καρκίνο του πνεύμονα. Υπάρχουν επίσημες ελληνικές θέσεις? Όχι. Τώρα προσπαθούν με μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της εταιρείας Johnson & Johnson με την ανάσα ζωής να φτιαχτούν κάποιες οδηγίες που θα πρέπει να υπάρχουν και στα ελληνικά για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα. Ποιος πρέπει να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο? Όλοι όσοι καπνίζουν? Όχι. Στηριζόμενοι λοιπόν στις διεθνείς οδηγίες, αυτές είναι του 2015 και θα σας πω τι έχει αλλάξει, είναι για τα άτομα πάνω από τα 55, τα οποία έχουν ιστορικό καπνίσματος πάνω από 30 πακ και τα οποία είναι ακόμα καπνιστές ή έχουν διακόψει το τσιγάρο τα τελευταία 15 χρόνια. Να σας εξηγήσω τον όρο πακ γείας, πακέτα έτη, είναι πόσο καπνίζει κάποιος την ημέρα επί τα έτη τα οποία καπνίζει. Δηλαδή, αν κάποιος καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα 10 χρόνια, αυτό είναι ένα 20 πακγείας. 2 πακέτα 15 χρόνια, 30 πακγείας και το καθεξής. Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος? Οι οδηγίες λένε μέχρι περίπου τα 80. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ξεπεράσει τα 80, ή αν έχει ξεπεράσει τα 15 χρόνια που έχει κόψει το τσιγάρο και δεν έχει προβλήματα, ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι πλέον απαραίτητος.
Επίσης, δεν είναι απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος όταν υπάρχει κάποια άλλη σοβαρή νοσογόνος κατάσταση που δεν του επιτρέπει να χειρουργηθεί, οπότε δεν είναι να το βάλουμε στη διαδικασία αυτού του έλεγχου. Ποιος άλλος πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο? Άτομα που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με ιστορικό κακοήθειας, ιδιαίτερα το πνευμόνιο. Ποιος άλλος? Άτομα με επαγγελματική έκταση σε καρκινογόνες ουσίες. Κλασικό παράδειγμα, ο αμίαντος. Εργαζόμενοι σε αμίαντο, μη καπνιστές, έχουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας των πνευμόνων σε σχέση με μη εκτεθέμενο σε αμίαντο. Οι καπνιστές έχουν 10 φορές περισσότερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους. Το ίδιο και στα υπόλοιπα. Επίσης, προληπτικό έλεγχο θα πρέπει να κάνουν και αυτοί οι οποίοι υπάρχει μία άλλη νόσος των πνευμόνων, όπως παράδειγμα χάρη πνευμονική ίνωση, γιατί σχετίζεται σε ένα ποσοστό 10% και με τον καρκίνο, ακόμα και οι ΧΑΠ και σε άλλες συνοσιλότητες, πάλι και αυτές είναι προδιευτικοί παράγοντες. Γιατί έχουν κοινή αρχή, το τσιγάρο. Ένα τελευταίο, ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει στο παρελθόν πρωτοπαθή όγκο του πνεύμονα, έχουν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν και δεύτερο πρωτοπαθή σε σχέση με κάποιον άλλο. Τι περιλαμβάνει τώρα ο προληπτικός έλεγχος? Επίσκεψη στον πνευμονολόγο, στον οικογενειακό γιατρό, στον δικό σας γιατρό, γιατί θα πρέπει να συζητήσει και να σας κατευθύνει το τι θα πρέπει να κάνει. Ετήσια ακτινογραφία θώρακος. Δεν έχει ισχυρή συσχέτιση. Θεωρείται ότι χάνουμε πολλά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι οδηγίες οι καινούργιες μιλάνε για την ετήσια αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Λόγω δόσης ή τι θώρακος. Αυτή έχει το 10% περίπου της ακτινοβολίας σε σχέση με την κανονική αξονική τομογραφία θώρακος. Είναι περίπου σαν να είναι, είναι η ακτινοβολία που παίρνει κάποιος στους 6 μήνες περιβαλλοντολογικά. Είναι μικρό ποσοστό. Αλλά εάν το βάλω ότι αυτό το ποσοστό της ακτινοβολίας το παίρνει κάθε χρόνο κάποιος από τα 55 μέχρι τα 70-75 κλπ. Καταλαβαίνω ότι μαζεύεται ένα μεγάλο ποσό ακτινοβολίας. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες επιπλοκές, επιπτώσεις. Ένα από αυτό είναι η υπερδιάγνωση. Βρίσκονται πάρα πολλά οζίδια τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι καρκίνο. Υπάρχει ένα ψυχολογικό φορτίο στον ασθενή, ο οποίος είναι συνέχεια σε εξετάσεις, μέχρι να αποδειχθεί ψευδοσθητικά αποτελέσματα που χρειάζονται σε επεμβατικές, μη απαραίτητες διαγνωστικές προσεγγίσεις και βέβαια ο κίνδυνος από ακτινοβολία, διότι ναι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, ναι, αλλά υπάρχει που κάποιος θα πάθει καρκίνο από ακτινοβολία. Όμως, σε αυτά που έχουμε να κερδίσουμε, η άποψη είναι ότι ναι, αξίζει το ρίσκο. Ήταν οι υποθέσεις να γίνεται η low dose ανά 2 έτη, ανά 2,5 έτη, τελικά επικράτησε κάθε χρόνο. Αυτά σχετικά με τον καρκίνο, το οποίο θα έπρεπε να αναφέρουμε. Και πάμε στο δεύτερο νόσο την οποία προκαλεί, σχετίζεται το κάπνισμα. Και αυτή είναι η ΧΑΠ. Τι είναι η ΧΑΠ? Αυτός είναι ο ορισμός της. Χρόνια οφρατική πνευμονοπάθεια είναι μία συχνή νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίζεται από επίμονη μείωση της ζωής του αέρα, που συνήθως είναι επιδεινούμενη και σχετίζεται με αυξημένη χρόνια φλεγμονών διαπάθηση των αεραγών και των πνευμόνων σε ευρωπτικά σωματίδια ή αέρια. Σε απλά λόγια, είναι μία χρόνια νόσος. Τι σημαίνει χρόνια νόσος? Ότι δεν γίνεται καλά. Δεν πρόκειται να θεραπευτεί. Ό,τι και να κάνουμε, σιγά σιγά θα επιδεινώνεται. Θα υπάρχει ή θα είναι σταθερή, αλλά θα υπάρχει. Όπως είναι χρόνια νόσος το ζάχαρο, όπως είναι η υπέρταση και ούτω καθεξής. Δεύτερο, είναι αποφρακτική. Δηλαδή, φράζει το πνεύμονα. Προκαλεί δύσπνοια. Υπάρχει περιορισμός της ροής. Είναι το πνευμόνα. Και οφείλεται στην συνεχή, στη συχνή εισπνοή βλαπτικών σωματιδίων ή αέριων. Δεν θα πάθει κάποιος ΧΑΠ επειδή μία μέρα βρέθηκε σε μία πυρκαγιά και εισέβαλε ένα βλαπτικά σωματίδιο. Αλλά αυτός ο οποίος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, σε ένα ορυχείο, αυτός που είναι καπνιστής,
αυτός που δουλεύει, που έχει βιοκαύσει βιομάζας, είναι στο τζάκι συνέχεια, αν και εκεί πέρα υπάρχει διακεκομένη. Αυτός, ναι, θα μπορεί να πάθει χρόνια πνευμονοπάθεια. Θα διακρίνεται σε δύο κύριες οντότητες, τη χρόνια βροχίτιδα και το εμφύσιμο. Κλασικές εικόνες, ο Πιν Μπάφερ, ο Μπλου Μπλότερ, στη βιβλιογραφία, ο κατεξοχήν εμφυσιματικός, ο κατεξοχήν βροχιτιδικός. Αδύνατος, χρήση επικουρικών μειών, κάθεται, δεν μπορεί να σηκωθεί σχεδόν τη σπνοή. Είναι εύσωμος, είναι χρόνιος βροχιτιδικός, βήγα συνέχεια και δύσπνοια. Και γιατί γίνεται αυτό? Κοιτάξτε μία διατομή ενός αεραγωγού. Αυτό είναι το τείχομα, εδώ είναι η αδέλφο παράγουν βλένη και εδώ είναι το κροσωτό επιθύλιο, το βλενοκροσωτό επιθύλιο, το οποίο σαν ένα παχύ πέλο από ένα χαλί καθαρίζει τον αεραγωγό. Και αυτό είναι το έδρος του αεραγωγού. Από εδώ μεταφέρεται ο αέρας. Στο χρόνο βροχιτιδικό όμως ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κύτταρα που αιτίουν βλένη, έχει παχυθεί το τείχομα, έχουν ελαττωθεί το βλενοκροσωτό επιθύλιο και ο χώρος που μένει για να περάσει ο αέρας περιορίζεται. Εδώ γίνεται η απόφραξη. Εδώ είναι το εμφύσιμο. Εδώ είναι ο φυσιολογικός. Κυψελίδες, αεραγωγός, το επιθύλιο. Πάλι ένα επιθύλιο το οποίο έχει αλλάξει, έχει μειωθεί το εύρος του αεραγωγού, αλλά έχουν σπάσει και οι κυψελίδες και δημιουργούνται αεροχώροι. Χώροι δηλαδή που μπαίνει και βγαίνει ο αέρας χωρίς να κάνει αυτό που πρέπει, την ανταλλαγή των αερίων. Επιδημιολογικά στοιχεία. Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η ΧΑΠ. Αυτή. Πίσω από τα εμφράγματα και την καρδιακή νόσο, πίσω από τα κεφαλικά. Επιδημιολογικά δεδομένα. Τρίτη αιτία θανάτου, όπως είπαμε, παγκοσμίως και πέμπτη αιτία ασφαλιστικής ανικανότητας. Το κόστος της, είπαμε, παλαιότερα στοιχεία είναι περίπου στα 24 δις δολάρια το έτος, ενώ στην Ευρώπη 38,7 δις ευρώ το έτος. Οδηγεί σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας ζωής. Το 36% αυτά είναι δεδομένα. Αναγκάζονται να πέφτουν από την εργασία τους λόγω της νόσου. Ένας μέσος αριθμός παγκοσμίως είναι περίπου 17 μέρες. Το έμεσο κόστος ανά ασθενή 1.400 ευρώ, ενώ το 50% των ασθενών είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών, δηλαδή είναι σε παραγωγική ηλικία. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ ανέφεραν ότι χάσαν την δουλειά τους λόγω της νόσου. Αναμένεται μεγάλη αύξηση της ΧΑΠ σε αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της αύξησης της καπνιστικής συνήθειας. Και η νόσο βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία οποιοδήποτε εύρος στο σύστημα υγείας. Όχι όλο το δικό μας. Εμείς αντέχουμε πολλά. Στα ελληνικά δεδομένα. Κατέχουμε την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην καπνιστική συνήθεια. Κρατάμε γερά. Και στο ρεύμα βέβαια και σε άλλα πράγματα, αλλά για το τσιγάρο τώρα που λέμε είμαστε πρώτοι. 9% των καπνιστών πάσχουν από χάπ. Δεν πάσχουν όλοι οι καπνιστές από ΧΑΠ. 1/10%. Στην ουσία όμως, αν τα βάλουμε όλα μαζί, ο ένας στους δύο καπνιστές θα πεθάνει από κάτι που σχετίζεται από τσιγάρο. Είτε είναι πνεύμονας, είτε είναι καρκίνος του πνεύμα, είτε είναι καρκίνος του ροδόκου κύστος, είτε είναι έμφραγμα και ούτω καθεξής. 2,5 φορές περισσότερο για τους από τις γυναίκες. Αυτό είναι σημαντικό. Περίπου 700.000 είναι οι, σύμφωνα με τις μελέτες αυτοί που πάσχουν στην Ελλάδα από ΧΑΠ. Ένα 56% περίπου δεν γνωρίζει ότι πάσχει. Και οι μισοί, αυτό είναι χειρότερο, συνεχίζουν να καπνίσουν. Ότι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από ΧΑΠ, δεν μας δίνει το περιθώριο να δράσουμε γρήγορα. Και στα πρώτα στάδια της ΧΑΠ είναι που γίνεται η μεγαλύτερη απώλεια του πνευμονικού παρενχήματος, του πνευμονικού της πνευμονικής λειτουργίας.
Ο αγροτικός πληθυσμός καπνίζει περισσότερο από τον αστικό, νομίζω όλοι το έχουν παρατηρήσει. Στην Αθήνα είναι περίπου 60%, στα αστικά κέντρα εκτός Αθηνών 10% η επίπτωση της ΚΑΠ, ενώ στις αγροτικές περιοχές 15,1%. Περίπου 700.000 άτομα, αλλά εδώ πέρα η διαφάνεια. Η μισή ήταν μια διαφάνεια του 2004, η οποία έλεγε ότι η μισή περίπου δεν γνωρίζουν από μελέτες του κ. Τζανάκη. Αιτιολογία της ΧΑΠ. Ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν το συζητάμε. Και περιβαλλοντολογική ρήπανση. Εργαζόμενοι σε οχεία, εργαζόμενοι σε βιοσοληψία, εργαζόμενοι σε πόλεις, όλοι αυτοί οι οποίοι εκτίθονται σε συνεχή βλαπτικά ρεθίσματα και όσο λιγότερο χρησιμοποιούν μάσκες κλπ, τόσο πιο εκτεθειμένοι είναι. Καύση βιομάζας. Δεν είναι τόσο συχνό στην Ελλάδα όσο είναι στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, σε λίγες περιοχές αγροτικές μπορεί να γίνεται καύση βιομάζας για θέρμανση ή για παραγωγή τροφής, φαγητού. Γενετική προδιάθεση. Σαφέστατα υπάρχει γενετική προδιάθεση. Από μελέτες και σε μονογενείς διδήμους έχουμε δει ότι είναι αυξημένη συχνότητα όταν ο ένας έχει χαρτί καπνίζει και ο άλλος. Και ερχόμαστε στο κάπνισμα, που εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο καλύτερη συσχέτιση από οτιδήποτε άλλο. Πάνω από 90% συσχετίζεται με το κάπνισμα. Και το ενεργητικό και το παθητικό. Άλλες αιτίες είναι συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού στην παιδική ηλικία, είναι το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη, το χαμηλό βάρος γέννησης, ανεπάρκεια απέναντι θρυψίνης κ.ο.κ. Συμπτώματα. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ τώρα είναι και εδώ πέρα ξεκινάνε ήπια και προοδευτικά επιδεινώματα. Ο χρόνιος φύλλας, τσιγαρόπιχας. Ξεκινάμε με το πιο απλό απ' όλα. Αυτό το οποίο ο καπνιστής θεωρεί ότι είναι κάτι που απλά είναι περιστασιακό. Έλα, κάπνισα λίγο παραπάνω χθες, έχω λίγο παραπάνω μπήχα, λίγο παραπάνω κλίμα. Αυτό σιγά σιγά γίνεται καθημερινό. Μέχρι που αρχίζει κάποια στιγμή και γίνεται μόνιμο. Αρχίζει από τον Νοέμβριο να βήχει και τελειώνει τον Ιούνιο, όταν πια ο καιρός γίνεται πιο καλός. Δεν σημαίνει ότι έχει αναπτύξει χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά έχει κάνει το πρώτο βήμα, έχει κάνει χρόνια βροχή δηλαδή. Απόκρυψη. Σιγά σιγά, όπως δείξαμε ότι αυξάνονται τα κύτταρα τα οποία παράγουν βλένη, η βλένη γίνεται όλο και περισσότερη, από τον ερεθισμό και ολοκαίρεται να βήχει και να βγάζει φλέγματα. Δύσπνοια στην κόπωση. Μεγάλη ιστορία. Τι είναι δύσπνοια? Το αναφέραμε και προηγουμένως και με τον καρκίνο. Η δύσπνοια είναι ένα αίσθημα. Δεν μπορεί να το περιγράψει ακριβώς τι είναι. Άλλος το περιγράφει σαν βάρος του στήθος, άλλος το περιγράφει ότι δεν φτάνει η αναπνοή του. Ακόμα και η συνειδητοποίηση ότι αναπνέουμε είναι, εκφράζει και αυτό μία δύσπνοια. Είναι κάτι το οποίο εύκολα διελάει της προσοχής. Χάνεις την αντοχή. Αρχίζεις και δεν έχεις καλή αντοχή. Το οποίο το δικαιολογείς ότι πήρα λίγο βάρος παραπάνω, μεγάλωσα ένα χρόνο, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και κουράζομαι λίγο πιο εύκολα, κουβαλάω τις τσάντες από το σούπερ μάρκετ και κουράζομαι λίγο πιο εύκολα, αλλά αποφεύγουμε να τα βάλουμε, να κατονομάσουμε τον πραγματικό αίτιο. Και συχνές λοιμώξεις. Εύκολα κρυώματα. Σιγά σιγά αρρωσταίνει κάποιος όλο και πιο συχνά. Ένα συνάχι, ένα πιχαλάκι, μέχρι που αυτό αρχίσει και γίνεται μόνο. Στα πρώτα στάδια μπορεί να είναι συμπτωματική, να έχει πολύ πολύ ήπια συμπτώματα. Λέγω τσιγαρόπιχα, ίσως και λέγω δύσπνοια, να μην το καταλαβαίνεις. Δυστυχώς αυτό είναι προοδευτικά επιδεινούμενο. Και όταν το καταλάβεις πλέον, είναι αρκετά αργά. Υπάρχουν και πολλές συνοσηρότητες. Καρδιακιακά νοσήματα. Πολύ συχνά συνυπάρχουν με οστεοπόρωση, λοιμώξεις αναπνευστικού, για τους λόγους του προηγούμενους, κατάθλιψη και άγχος. Και μάλιστα, όσο προχωράει η ΧΑΠ, τόσο η κατάθλιψη και το άγχος γίνονται και χειρότερα. Διότι συνειδητοποιεί ο καπνιστής ότι η αιτία αυτών που υποφέρει είναι οι δικές του πράξεις. Διαβήτης και βέβαια καρκίνος του πνεύμα. Παλαιότερες απόψεις που είχαν εκφραστεί, μιλάμε για το 76, έτσι, ότι αποτελεί μια δίκαιη ανέμιση για τις αδυναμίες και την παράδοση της επιθυμίας μας. Αυτή ήταν η άποψη που ίσχυε τότε.
Και σύγχρονες απόψεις βέβαια ενδιαφέρουν, έτσι. Υπάρχει θεραπεία, αλλά δεν υπάρχει οριστική ίαση. Είπαμε και πριν ότι είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος. Μια νόσος η οποία και το τσιγάρο που θα κόψει κάποιος θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Αλλάζει ο ρυθμός επιδείνωσης της νόσου. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν πολλά σκευάσματα, καινούργια σκευάσματα, όλο και βγαίνουν καινούργια σκευάσματα τα οποία διευκολύνουν τον ασθενή να τα πάρει μία φορά την ημέρα, δηλαδή να μπορεί να είναι καλύτερα, να είναι πιστός στη θεραπεία του και σε πολλές μορφές. Η τακτική άσκηση βοηθάει και αυτή, όπως και τα προγράμματα αποκατάστασης που υπάρχουν σε διάφορα νοσοκομεία για τις περιπτώσεις που είναι πολύ πιο σοβαρά. Το τελευταίο, τα εμβόλια της γρήπης και του πνευμονικού που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, διότι προστατεύουν από τις λοιμώξεις οι οποίες προκαλούν παροξύνσεις της νόσου και οι παροξύνσεις της νόσου είναι αυτές οι οποίες οδηγούν τη νόσο σε επιδείνωση. Τα τελευταία δύο χρόνια, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, τα τελευταία δύο χρόνια με τις μάσκες που έχουμε, με τα lockdown που είχαμε κλπ, τα περιστατικά γρήπης και γενικών ιώσεων ήταν πολύ πολύ μειωμένα. Αυτό οδήγησε σε πολύ λίγες παροξύνσεις της ΧΑΠ. Δηλαδή στα ιατρεία μας δεν είδαμε παροξύνσεις της ΧΑΠ. Και δεν επιδεινώθηκαν πάρα πολλοί ασθενείς. Κόστος. Πάμε και σε άλλα στοιχεία. Το μηνιαίο κόστος σαν ασθενή στην Ελλάδα, όπως είχε μικρεί τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, ήταν 110 ευρώ συν πλην 65 σε σταθερή κατάσταση. Φάρμακα. Είναι ακριβά τα φάρμακα. Αν και η νόσος είχε θεωρηθεί ως νόσος των μπλε κολάρων, των φτωχότερων κοινωνικο-οικονομικά, για τους λόγους στην αρχή του 20ου αιώνα στην Αγγλία, γιατί καπνίζανε περισσότερο οι πιο φτωχοί, χειρότερη ποιότητα τσιγάρου και μαζί με την κατανάλωση του αλκοόλ και τις κακές συνθήκες διαβίωσης, ήταν πολύ πιο συχνή τότε επιβάρη. Τώρα είναι και αρκετά ακριβά τα φάρμακά της. Το κόστος σε παρόξυνση, και το ξέρετε, 1.800 για νοσηλεία σε κοινό θάλαμο, περίπου 3.000 για νοσηλεία σε θάλαμο μέθρο. Και το κόστος αυτό αφορά την άμεση φαρμακευτική δαπάνη. Το ετήσιο κόστος στην Ελλάδα πάει στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν υπολογίζουμε το κόστος για την οικογένεια του ασθενή, διότι γνωρίζετε ότι όταν κάποιος είναι στο νοσοκομείο, ότι η επιβάρυνση υπάρχει οικονομική στην οικογένεια. Και βέβαια και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αναγκάζονται σε πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς και σε επιδόματα. Προληπτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος για τη ΧΑΠ. Ναι, καλό είναι να γίνεται. Καλό είναι να γίνεται σε ποιους. Σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω από 40 χρόνων. Κανονικά η ΧΑΠ, σύμφωνα με τις παλαιότερες οδηγίες, ξεκινάει να εμφανίζεται μεταξύ των 58 με 62 ετών. Όλο και τα όρια αυτά κατεβαίνουν πιο χαμηλά της εμφάνισης της νόσου. Αλλά κάτω από 40 ετών δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάποιον ότι θα έχει ΧΑΠ. Πάνω από 20 πακέτα επί έτη. Είναι καλό να επιβάλλονται σε έναν ετήσιο έλεγχο με τη σπυρομέτρηση και ακτινογραφία θώρακος. Έτσι, η ακτινογραφία θώρακος δεν προσφέρει ιδιαίτερα στη διάγνωση της ΧΑΠ. Την κάνουμε όμως για να αποκλείσουμε και άλλες αιτίες. Πολύ σπάνια θα μας δώσει απάντηση αν είναι ΧΑΠ ή όχι. Ο στόχος, η πρώιμη ανίχνευση της νόσου και η άμεση έναρξη φαρμακευτικών και μη παρεμβάσεων. Λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Είναι κι άλλες. Η σπυρομέτρηση όμως είναι η πιο απλή από όλες και δυστυχώς εδώ πέρα έλειπε μία διαφάνεια που είχε τις καμπύλες του Φλέτσα και ήταν απλά ένας δείχτης. Δεν υπάρχει, δεν περάζει. Απλά και μόνο το ζήτημα είναι ότι στις καμπύλες αυτές φαίνεται ένας δείχτης λειτουργίας των πνευμών, πώς πέφτει με την πάροδο της ηλικίας, πώς πέφτει σε ασθενείς που έχουν ΧΑΠ, πώς ελαττώνεται, επιβραδύνεται η πτώση αυτή όταν κάποιος διακόψει το τσιγάρο στα 45, στα 65 και πότε να φτάσει σε αναπηρία ή σε θάνατο.
Εκτός από τη σπυρομέτρηση, έχουμε και άλλα εργαλεία με τα οποία κάνουμε και δουλειά μας. Υπάρχουν και στατική και δυναμική, όχι, υπάρχει διάχυση, υπάρχουν τα αέρια αίματος, αλλά όλα αυτά είναι, αφορά στο γιατρό σας που τα κάνει ό,τι χρειαστεί για να ψάξει περισσότερο αν υπάρχει ή όχι νόσος. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα διάφορα ερωτηματολόγια με τα οποία προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την κατάσταση που ασθενεί. Τελευταίο λοιπόν, πάμε και στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, το οποίο ξεκαθάρισα αυτές εξ αρχής. Δεν προκαλεί το κάψιμα λοιμώξεις του αναπνευστικού, προδιαθέτει σε λοιμώξεις. Γιατί προδιαθέτει σε λοιμώξεις? Γιατί ελαττώνει τους μηχανισμούς άμυνας. Με ποιο τρόπο? Καταρχάς, οι λοιμώξεις βλέπουμε ότι είναι και αυτή μια από τις σημαντικές αιτίες παγκόσμιες προκαλούν θάνατο. Τέταρτη αιτία θάνατο. Οι μηχανισμοί άμυνας του πνεύματος. Το βλενοκοστικό επιθύλιο, το οποίο απομακρύνει τη βλένα στην οποία παγιδεύεται η βλεπτική παράγοντας. Είναι σημαντική η δουλειά της βλένης. Σε αυτήν παγιδεύονται διάφορα βλεπτικά σωματίδια τα οποία αναπνέουμε καθημερινά. Η κίνηση του βλενοκοστικού επιθυλίου, το οποίο είναι από τη βάση των πνευμών προς τον ισοφάγο, είναι αυτή η οποία καθαρίζει το αερομεταγωγό μας σύστημα. Καθημερινά παράγεται αρκετή βλένη, αλλά δεν βρίσκουμε να βγάζουμε φλέματα, διότι ακριβώς τα καταπίνουμε αυτόματα με τη συνεχή κίνηση αυτού του οργάνου. Ο επιθυλιακός φραγμός, αυτός είναι απαραίτητος. Είναι το σύνορο από το οποίο θα περάσει ένας βλεπτικός παράγοντας στον πνευμόνο και από εκεί και πέρα θα μπορεί να κάνει μια λοιμώξη. Και τέλος, τα κύτταρα του νοσοκριτικού που αντιμετωπίσουν τους ξένους παράγοντες. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό επιθύλιο. Και εδώ είναι ένα κύτταρο το οποίο παράγει βλέμμα. Είναι βέβαια εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Κοιτάξτε πώς είναι η κροσή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ένα παχύπεδο το οποίο κινείται ομοιόμορφα για να απομακρύνει τη βλέμμα με ό,τι έχει παγιδεύσει μέσα της. Αυτά εδώ. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι σε έναν καπνιστή. Αυτά εδώ πέρα είναι κλιματώδη, έχουν αλλάξει, έχουν χάσει την ομοιομορφία τους, την ομοιομορφή κίνηση. Ενώ υπάρχουν και έρημες περιοχές. Αυτό λοιπόν εμποδίζει την σωστή απομάκρυση της βλένης. Ο καπνός λοιπόν θα μου προκαλέσει αυξημένη παραγωγή βλένης σαν ερεθιστικό, θα μου ελαττώσει την κάθαρση, επειδή καταστρέφει το βλενοκοστικό επιθυλίο, θα μου καταστρέψει τα στήνους συνδέσμους του επιθυλιακού φραγμού, θα μου ελαττώσει την επιθυλιακή IGF, η οποία βοηθάει στην άμυνα. Αποτέλεσμα αυτό, η καταστροφή των μηχανισμών να κάνει επιρρέπεια σε λοιμώξεις του αναπνευστικού. Άσχολη. Το κάπνισμα σχετίζεται με 8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Θεωρείται νόσος, η οποία οφείλεται στον εθισμό της νικοτίνης. Υπάρχουν φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις για να μπορέσει κάποιος να το σταματήσει το τσιγάρο. Υπάρχουν υποκατάστατα, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν ειδικά ιατρία διακοπής καπνίσματος, όπου πέρα από τον πνευμονολόγο, τον καρδιολόγο, υπάρχει ψυχίατρος, ψυχολόγος και άλλοι για να βοηθήσουν στην αγωγή, όχι μόνο τη φαρμακευτική, αλλά και την υποστήριξη για να κόψει κάποιος το τσιγάρο. Έχει νόημα οποιαδήποτε στιγμή η διακοπή του καπνίσματος, οποιαδήποτε στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα κόβω το τσιγάρο σε κάτι μετά σε ένα τελικό στάδιο για ηθικούς λόγους. Αλλά ακόμα και σε αυτή τη βίωση πάλι θα τον βοήθα και στη βιότητα ζωής. Το χρησιμότερο όμως απ' όλα είναι να μην ξεκινήσει κάποιος το τσιγάρο. Να μην ξεκινήσει το κάπνισμα. Συμπεράσματα. Διακοπή του καπνίσματος, καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερη θάνατη, λιγότερη οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.